Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Ήρθαν τα πράγματα από το Μάρτ και πάμε να τα δούμε. Ένα hot supermarket λίγο πριν χτυπήσουν τα κουδούνια των Χριστουγέννων. Ήρθαν οι κούτες, γίνεται ένας χαμός. Παρεμπιπτόντως σήμερα έχουμε και τα γενέθλια της μικρής που είδατε σε προηγούμενο βιντεάκι. Οπότε καταλαβαίνετε, τα ψώνια ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έκανα. Πάμε να τα δούμε, να τα βάλουμε ψυγείο, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε το πάρτι μας. Εδώ είναι τα ψώνια μας. Πάμε να τελειώνουμε λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά και έχουμε και συνέχεια. Θα σας γράφω τιμές δίπλα, είναι όλα από το ΜΑΡ. Τα αγοράζουμε με απόδειξη. Οπότε πάμε να δούμε. Θα αρχίσουμε από τα πράγματα μαναβικής, τα οποία είναι και πλέον αδιάφορα. Κάθε χρόνο έχουμε έθιμο και κάνουμε μια μεγάλη φρουτιέρα με διάφορα φρούτα. Έτσι πιο εξωτικά, ας πούμε, που δεν τα παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό το λόγο πήρα έναν ανανά. Καλά, μπανάνες βιολογικές ντολ. Για μένα. Γιατί θα μείνει, θα μεγάλη. Μπανάνα, αρέσει να θέλει. Μήλα. Πράσινα. Μήλα κόκκινα. Αυτά δεν εντάσσονται στα εξωτικά φρούτα, έτσι το καταλαβαίνετε. Λεμονάκια. Πήρα ρόδια, τα οποία είναι άθλια, δεν ξέρω γιατί είναι στην κατάσταση. Δεν μου αρέσουν. Πήρε τέτοια. Είναι χτυπημένα, δεν ξέρω τι έχουν. Πήρα αβοκάντο. Πατατούλες. Πιπεριές φλωρίνης, τις τρώμε ψητές, μαζί με μελιτζάνες ψητές, με λαδάκι και μπαλσάμικο. Πάρα πολύ νόστιμο. Γλύκο πατάτες, λευκές. Οι λευκές μου αρέσουν εμένα, όχι κόκκινες. Γλύκο πατάτες. Στα εξωτικά φρούτα που λέγαμε εντάσσονται και οι καρύδες. Καρύδες, το φρούτο. Καρύδες, να φτιάξουμε μια ωραία φρουτιέρα. Καρύδο τζους. Καρύδο τζους. Για όχι μόνο καρύδες. Ακλάδια. Πήραμε λωτούς που ένας είναι χάλια. Ο ένας είναι λιωμένος. Τέλος πάντων, λωτούς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί. Α, οι σαλατούλες μου η ρόκα. Έχω κι άλλες σακουλάκι έτοιμο, φτιαγμένο, μόνο κλείσιμο θέλει και έφαγες. Α, και πήρα και μάγκο. Μάγκο 4 μου έφερε. Ζαμπό. Ζαμπό, μάγκο. Μάγκο για τη φρουτιέρα μας εξωτική. Τελευταίο μαναβικής. Μελιτζάνες που είναι για ψήσιμο. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που με ιντριγκάρουν πιο πολύ από τη μαναβική. Συνεχίζοντας τα προϊόντα, πήρα νούντλες αυγού που αρέσουν πάρα πολύ στα κορίτσια που φτιάξαμε προχθές, το είδατε το βιντεάκι, δέστε το αν δεν το είδατε, οπότε τους πήρα και άλλα. Digestive bars με σοκολάτα για πιο υγιεινό σνακ. Ένα αντισηπτικό χεριών, αυτή η μάρκα είναι η πιο ωραία που έχω δοκιμάσει, γιατί κάποιες είναι σαν γλίτσα, σαν μίξα. Σαν κάποιος να σε φτύνει και να πρέπει να κάνεις τα χέρια σου με αντισηπτικό. Αυτό είναι πολύ δροσερό και ωραίο άρωμα, λεμόνι. Ένα ζύρ που μου είχε τελειώσει. Ντοματάκια 4 για την έκτακτη ανάγκη, ξέρετε. Πήρα αυτό το αλάτι που είναι νυφάδες αλατιού, δέστε το από κοντά. Είναι καπνιστό, το είχα και παλιότερα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάνω από κρέας έτσι να το τρίψεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τώρα που θα αρχίσει η επανένταξη στο κρέας, αυτό είναι απαραίτητο. Ένα καφέ φίλτρου, σας το έχω ξαναπεί, αυτή η μάρκα η Ρίβα θεωρώ ότι είναι πιο ωραία και από τη Γιάκοψη και όλα αυτά και πολύ πιο φτηνή. Μια συσκευασία αλεύρι, την είχε προσφορά, 2-1. Βανιλίνη, πήρα αρκετές, έχει μέσα 24 νομίζω, πόσα έχει, όχι 42, γιατί βάζω στο κουάκερ μου το βράδυ βανίλια και γίνεται πραγματικά, αποκτά μια γεύση. Μια κοκακόλα μπουκάλι για αναπλήρωμα, δηλαδή για καβάντζα, τη λεγόμενη. Ένα σαπουνάκι ντετόλ για τα χέρια για τώρα την περίοδο του κορονοϊού είναι απαραίτητο. Η Χαρούλα έπεσε εκεί μέσα στην κούτα. Γεια σου παιδί μου από την κούτα. Δυο κουβερτούρες γάλακτος για κάνα γλυκάκι που θα κάνουμε τώρα. Αυτά τα παξιμαδάκια που δεν τα είχα ξαναδοκιμάσει, τα δοκίμασα την προηγούμενη φορά. Είναι με χαρούπι. Είναι φιλεντέμ. Καλά το λέω, φιλεντέμ. Ντακάκι χαρούπι χωρίς σαλάτι, πάρα πολύ νόστιμα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα λαδιού. Αλλά συγκριτικά θερμίδες του λαδιού με αυτό δεν έχει σχέση, οπότε βολεύτηκα και με αυτά, είναι πάρα πολύ νόστιμα όμως. Και πήρα και αυτά που δεν τα έχω ξαναπάρει, είναι Swiffer, υγρά.
Και τα βάζεις λέει και το κάνεις τύπου ας πούμε σφουγγάρισμα. Δεν το έχω ξαναπάρει. Το πήρα να το δοκιμάσω, θα σας πω τη γνώμη μου. Χθες έφτιαξα τα νύχια μου. Πάει το ένα. Χάρισα πολλές μέσεις σου. Δύο τετραδιάκια για τα κορίτσια τώρα για την τηλεδιάσκεψη που όλο κάτι σημειώνουν, να έχουμε. Τα δημητριακά αυτά αρίων της μάρκας του Mart που είναι με το μέλι, τα δαχτυλιδάκια αυτά με μέλι που αρέσουν πολύ στα κορίτσια, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Και πήρα και αυτά που είναι σοκολατίνες νυφάδες, να τα δοκιμάσουμε τα κοριτσάκια. Για το πάρτι που έχουμε σήμερα δεν θα μπορούσαν να λείπουν φοφίκο, λατρεύω φοφίκο, θεωρώ ότι είναι πιο ωραία από όλα τα γαριδάκια. Δυο φοφίκο και τι είναι αυτά. Και φουντούνια και έχουμε και κάτι πατατάκια, θα κάνουμε και κάνα popcorn. Είμαστε έτοιμοι για το πάρτι των τεσσάρων. Πορτοκαλάδα green, πολύ ωραία, χωρίς ζάχαρη, ουσιαστικά με στέβια ας πούμε, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για ένα απόγευμα υπογλυκαιμίας είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιο ωραίο όμως είναι συγκριτικά η βυσσινάδα green. Μ' αρέσει πάρα πολύ να την πίνω το απόγευμα. Εκεί που με πιάνει η λύσα να φάω ζάχαρη, ανοίγω μια τέτοια και την πίνω. Πάρα πολύ ωραία, δοκιμάστε την και με λίγες θερμίδες. Goji berry, γιατί έχω φάει πολύ ξύλο στη ζωή μου για να συνηθίσω το goji berry. Από μικρή μαμά μου με χτύπαγε για να συνηθίσω να τρώω goji berry. Το βάζω και αυτό στη βρώμη το βράδυ. Θρεπτικό, χαμηλές θερμίδες και κάτι μασάζ μέσα στη βρώμη. Πορτοκαλάδες looks για τα κορίτσια, χωρίς ανθρακικό. Σήμερα που έχουμε γιορτή, σήμερα που έχουμε σχόλη, να πιούν και μια πορτοκαλάδα. Και άλλες μπάρες με μέλι. Πήρα αυτές με τη σοκολάτα που τρώνε ως συνήθως, αλλά τους πήρα και με μέλι να δοκιμάσουν. Μολυβάκια για τα κορίτσια, για το σχολείο τους μαζί με τα τετράδια. Να, αυτά. Κριτσίνια ολικής πολύσπορα, καλά τα λέω, κριτσίνια πολύσπορα, τα οποία κανονικά είναι μακριά, αλλά τώρα ήρθαν σε κομματάκια και μεταφορές αυτή τη φορά τα πήγαν χάλια. Πήρα ένα φουρνέτ για το φούρνο, γιατί με τους κουραβιέδες, τα μελομακάρονα και όλα αυτά ο φούρνος είναι σύγχρηστος, είναι χάλι, είναι ντρέπομαι, δεν τον δείχνω, οπότε να τον καθαρίσω το Σαββατοκύριακο. Η μερέντα του σπιτιού μας, αυτό θεωρούμε εμείς μερέντα. Και είναι πάρα πολύ καλύτερο. Βέβαια έχει κάτι λάδια και κάτι ξύδια που δεν κάνουνε, αλλά από το να τρώμε μερέντα είναι νομίζω καλύτερο. Οπότε ταχύνι με σοκολάτα. Ταχύνι με σοκολάτα. Το μακεδονικό, επειδή τα έχουμε δοκιμάσει όλα, είναι το πιο νόστιμο να ξέρετε. Σοκολάτα. Μια χλωρίνη, τα απαραίτητα του κορονοϊού. Κοκακόλες. Είναι αυτές είναι οι βασικές. Αυτή δεν είναι πληρωματική. Γιατί αυτή είναι νοστιμή. Πήρα ένα latte light, το είχα ξαναπάρει την προηγούμενη φορά, δεν έχει διαφορά γευστική. Λέει με 51% λιγότερο αλάτι, περιέχει θαλασσινό ιωδίου αλάτι. Τι λέτε, τι τρως, αλάτι χωρίς αλάτι. Αλάτι χωρίς αλάτι. Τέλος πάντων, αυτό πήρα. Και πήρα και ένα απορρυπαντικό όμο που το έχει προσφορά, είναι 45 μεζούρες. Λέει μυρίζει λεβάντα και γιασεμί. Κάτσε να μυρίσουμε, μυρίζει ωραία. Ωραία μυρίζει. Από τη ροκομικά και είδη ψυγείου πήρα επιπλέον άλντα τυρί γκούντα 500 γραμμαρίων μισό κιλό. Πήρα ένα fast light μαργαρίνη. Δεν πολύ μου αρέσουν οι μαργαρίνες, αλλά γιατί Τετάρτες, Παρασκευές που νηστεύουν μπορεί να χρειαστεί. Πήρα ένα κομματάκι ροκφόρ που αγαπώ ροκφόρ και αυτό είναι ροκφόρ, δεν είναι blue cheese. Είναι πάρα πολύ, τρελαίνομαι για το ροκφόρ. Οπότε τώρα για το γιορτινό τραπέζι είναι απαραίτητο. Τρεις συσκευασίες ήταν ένα μείον ένα ευρώ κρέμες γάλακτος. Και πήρα και αυτά εδώ που δεν τα έχω ξαναφάει. Είναι λέει μαλακό τυρί γίδινο με μαρμελάδα βερίκοκο. Έτσι για ένα delicatessen τραπέζι Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Αλλά έτσι να είμαστε λίγο να αισθανθούμε ότι θα μας μπει καλά ο καινούργιος χρόνος. Αυτά. Και τέλος, τελευταίο χαρτί κουζίνας, το απαραίτητο. Αυτό είναι, πόσο είναι, 800 γραμμάρια. Αυτά πήραμε. Ήρθε η ώρα, πρέπει να τα βάλουμε στο ψυγείο και στα ντουλάπια, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε το πάρτι μας. Δέστε αν δεν έχετε δει το βιντεάκι και θα πω και κάτι που δεν το λέω ποτέ σχεδόν. Και αναρωτιέμαι γιατί. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα like, να μεγαλώσει λίγο περισσότερο η παρέα μας. Αυτά. Τρέπομαι.
με λίγο να το λέω αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό, αυτό ήταν το τέτοιο μας. Πάμε να φτιάξουμε μια ωραία φρουτιέρα, να βάλουμε μέσα τα εξωτικά μας φρούτα και να αρχίσει το πάρτι που θα δείτε, που έχετε δει μάλλον σε προηγούμενο βιντεάκι. Αυτά από εμάς, ήταν ένα γρήγορο σχετικά supermarket haul, γιατί συνέπεσε με τη μέρα των γενεθλίων, οπότε πρέπει να γίνουν όλα στο fast forward, γιατί πρέπει να οργανώσω το, μέσα το μεγάλο grand party. Έφτιαξα και τα φρούτα, βγήκαν αρκετά, δεν ξέρω πότε θα τα φάμε όλα αυτά, γιατί είχαμε και κάποια από πριν. Οπότε αυτά από εμάς, ήρθε η ώρα να τα να κλείσουμε, ήρθε η ώρα να πούμε φιλάκια πολλά, να προσέχετε και τα λέμε σύντομα πάλι.